Κυρία Υπουργέ, η κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι λίαν επιεικώς τραγική, με ευθύνη και της τωρινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σταθερά, διαχρονικά παραμένει υποστελεχωμένο με σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους τομείς που καθιστούν τη λειτουργία του ανεπαρκή, αν όχι επικίνδυνη. Από τις 42 οργανικές θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας είναι κενές παραπάνω τις μισές. Στην νοσηλευτική υπηρεσία από τις 101 ή 37, στο διοικητικό οικονομικό προσωπικό από τις 56 ή 25, στο προσωπικό καθαριότητας από τις 10 θέσεις οι κενές είναι οι μισές. Δηλαδή στο σύνολο του νοσοκομείου από τις 199 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις κενές είναι οι 84, δηλαδή το 42,2% των θέσεων. Οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για την πλήρωση της βάρδιας, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και οδηγώντας τους σε πραγματική εξόντωση. Πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 2 αναισθησιολόγοι που σύντομα θα γίνει ένας. Αυτό σημαίνει διακοπή των τακτικών χειρουργείων, άμεσος κίνδυνος στη ζωή των κατοίκων σε περίπτωση ανάγκης για άμεση διασωλήνωση ενός επίγοντος περιστατικού. Ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ανθρώπινης ζωής αν χρειαστεί άμεση διασωλήνωση από αναισθησιολόγο, ο οποίος δεν θα εφημερεύει και δεν θα βρίσκεται στο νοσοκομείο, προφανώς όχι ο υπουργός, όχι ο υπεάρχης ή ο διοικητής. Θα φταίει ο ανυπεράσπιστος γιατρός που παρά τις άθλιες συνθήκες και τις σοβαρές ελλείψεις θα έχει την ατυχία να εφημερεύει εκείνη την ημέρα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και προβλήματα κτηριακών υποδομών που οδήγησαν στην απαράδεκτη λειτουργία στον ίδιο χώρο της καρδιολογικής μαιευτικής και παιδιατρικής κλινικής. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά που φωνάζουν πραγματικά για την αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Είναι θέμα επιβίωσης για τους κατοίκους της Ιεράπετρας η ενίσχυση του νοσοκομείου σε μια περιοχή που εκτός του ντόπιου πληθυσμού συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εργατών γης, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τουριστών, εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα που δουλεύουν σε τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει πρόβλημα λόγω της δυσκολίας μετακίνησης στην πρωτεύουσα του νομού εξαιτίας του κακού οδικού δικτύου. Η μεγαλειώδης κινητοποίηση του λαού της Ιεράπετρας τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη έδειξαν ότι αυτός ο λαός εκεί δεν υποχωρεί στην περαιτέρω υποβάθμιση του νοσοκομείου και πολύ περισσότερο στον όποιο σχεδιασμό για μετατροπή του σε κέντρο υγείας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την επιχειρούμενη προσπάθεια απαξίωσης του νοσοκομείου. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του νοσοκομείου της Ιεράπετρας με το απαιτούμενο μόνιμο, επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, την πλήρη και επαρκή χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και στον εξοπλισμό, ώστε να παρέχει δωρεάν και απρόσκοπτα όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες νοσοκομιακής φροντίδας για το λαό της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε Συντηχάκη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το νοσοκομείο Ιεράπετρας είναι ένα σχετικά σύγχρονο νοσοκομείο. Το επισκέφτηκα πριν ένα χρόνο και είχα τελευταία συνάντηση και με τον Δήμαρχο και τους ανθρώπους του νοσοκομείου, με τον Μητροπολίτη, με τον Σύλλογο Εργαζομένων, με όλους. Λέτε ότι οι μισές θέσεις είναι ακάλυπτος και τη θέση της ιατρικής υπηρεσίας είναι 42. Να σας διαβάσω ποιους γιατρούς έχουμε. Είναι κέντρο υγείας νοσοκομείο. Έχουμε 9 γενικούς γιατρούς και οι συνολικοί μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο κέντρο υγείας Παύλα νοσοκομείο Ιεράπετρας είναι 37. Άρα δεν λείπουν οι μισές θέσεις. Λείπουν 5 αριθμητικά θέσεις. Έχει επίσης 7 επικουρικούς και έχει και 6 εξειδικευόμενους. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτά είναι χθεσινά στοιχεία που σας δίνω. 37 μόνιμοι γιατροί, 7 επικουρικοί, 6 ειδικευόμενοι. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, παραδείγματος αναισθησιολόγου, που προκυρήσουμε. Δώσαμε και 3 θέσεις επικουρικών τώρα, πρόσφατα, που γίνονται πολύ εύκολα η πρόσληψη στους επικουρικούς, άρα λύνουν τα άμεσα προβλήματα. Και προκυρήσουμε και πάλι θέσεις που βγαίνουν άγονες, η προκήρυξη θα βγει σύντομα. Να σας πω και για το υπόλοιπο προσωπικό. Γενικά υπάρχει πολύ επικουρικό προσωπικό που δουλεύει στο νοσοκομείο. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι 25 άτομα. Λοιπό προσωπικό είναι 19 άτομα. Άρα η αλήθεια είναι ότι η Ιεράπετρα δεν είναι τόσο υποστελεχωμένη και φυσικά θέλουμε να είναι εκεί το προσωπικό που χρειάζεται και να γίνεται η φροντίδα των αρρώστων όπως χρειάζεται, όπως το θέλουμε για κάθε πόλη της Ελλάδας, για κάθε νοσοκομείο της Ελλάδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ, και για την οικονομία του χρόνου. Κύριε
Συντυχάκη, ο λόγος σε εσάς για τη δευτερολογία σας. Κυρία Υπουργέ, εμείς μάλλον ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συνηθίζουμε αυτά τα οποία συζητάμε με τον λαό, με αυτά που κουβεντιάζουμε με το σωματείο, με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου καταθέτουμε και τα στοιχεία τα οποία μας προσκομίζουν. Και δεν είναι χθεσινά, είναι της στιγμής. Τώρα, αυτά τα στοιχεία τα οποία σας έδωσα. Το αν είναι κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά το ακούμε, θα χρειαστεί να μας δώσετε εξηγήσεις. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι νοσοκομείο ή κέντρο υγείας? Ή μήπως θέλετε από νοσοκομείο να το κάνετε κέντρο υγείας? Το νοσοκομείο λοιπόν της Ιεράπετρας είναι στα όρια λειτουργίας του. Ποια είναι η αιτία της υπολειτουργίας? Δεν είναι η χρόνια υποστελέχωση και η απαξίωση του νοσοκομείου? Εάν δεν είναι αυτό, τότε τι είναι? Οι αιτίες, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι απλά σε έναν κακό διοικητή που ο λαός με τον αγώνα του δικαιολογημένα τον απομάκρυνε από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και μάλιστα το λέγαμε ως ΚΚΕ ότι ο λαός της Ιεράπετρας να μην δείξει καμία ανοχή στην αυταρχική συμπεριφορά της διοίκησης. Ούτε οι κύριες αιτίες δεν βρίσκονται στην ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενων νοσοκομείων που όντως βάζει σοβαρά εμπόδια, λειτουργεί με υποκειμενισμό. Αποτελείται από στελέχη απολύτως ελεγχόμενα από την εκάστοτε κυβέρνηση και οι όποιες αποφάσεις που παίρνονται είναι με γνώμονα τις ανθυγιεινές πολιτικές των κυβερνήσεων και της τωρινής, γνωστές οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν καταγγείλει εργαζόμενοι, όπως βέβαια και τις προηγούμενες κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ υπήρχε σχετικό αίτημα, αναφέρομαι στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για προκήρυξη 10 θέσεων γιατρών ειδικοτήτων όπως αναισθησιολόγου, καρδιολόγου, ακτινολόγου, τελικά από τις 5 που αρχικά είχαν εγκριθεί, εγκρίθηκε μόνο μία. Θα σας καταθέσω και τα σχετικά έγγραφα. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα και η υποστελέχωση δεν θα λυθεί ούτε με το επιχείρημα του αυτοδιοίκητου που μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπατε και εσείς βέβαια, κυρία Γκάγκα, ότι είναι πολύ πιθανή η επαναφορά του αυτοδιοίκητου του νοσοκομείου Ιεράπετρας, ότι τάχα μου έτσι θα λύνει προβλήματα το ίδιο το νοσοκομείο από μόνο του. Αλήθεια? Τι αντίκρισμα έχουν οι όποιες προτάσεις και αιτήματα είτε των εργαζομένων είτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στα πλαίσια ενός κατεπίφαση αυτοδιοίκητου όταν συναντούν τη συστηματική άρνηση από την κυβέρνηση που ακυρώνει την ικανοποίησή τους? Στην πραγματικότητα, μέσω του αυτοδιοίκητου και της δίθεν αυτοτέλειας επιδιώκεται την απεμπλοκή του κράτους από τη χρηματοδότηση, τη δομή και λειτουργία των δημοσίων δομών. Και το λέμε αυτό διότι, για παράδειγμα, νοσοκομείο Ρέθυμνο, που είναι εξίσου υποστελεχωμένο, δεν είναι διασυνδεόμενο με άλλα. Γιατί δεν εισακούγονται οι προτάσεις και οι θέσεις των εργαζομένων, του σωματείου κτλ.? Και επί ΣΥΡΙΖΑ μπαλώματα και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας επίσης υποστελεχωμένο. Είναι γνωστή η τακτική όλων των κυβερνήσεων και της δικής σας να απαξιώνονται πρώτα οι δημόσιες δομές και μετά να τις κλείνετε ή να τις συγχωνεύετε. Πολλά προβλήματα προκύπτουν από τις 247 θέσεις νοσηλευτών που εγκρίθηκαν για όλη την Κρήτη, από την προκήρυξη 7Κ του 22, εγκρίθηκαν για το νοσοκομείο Ιεράπετρας 2, δηλαδή από τις 274. Αυτό, αν δεν είναι θέλω να κλείσω το νοσοκομείο της Ιεράπετρας ή να το εξαθλιώσω και να το αφήσω να κλείσει από μόνο του, τότε τι είναι? Η καρδιολογική κλινική υπολειτουργεί μόνο με 2 καρδιολόγους. Όχι μόνο δεν διορίζεται, αλλά βάζεται και εμπόδια στην επιστροφή του αποσπασμένου καρδιολόγου που είναι τώρα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, παρόλο που έχει κάνει αίτηση επιστροφής 2 φορές για το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Για να μην μιλήσουμε για την κοροϊδία των επικουρικών γιατρών. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει δηλωθεί κανένας γιατρός ειδικότητας καρδιολόγου, ακτινολόγου, παθολόγου και αναισθησιολόγου στη λίστα των επικουρικών της υγειονομικής περιφέρειας της Κρήτης. Θα σας καταθέσω και τα έγγραφα αυτά. Είναι πραγματικά εμπεγμός να υπόσχεστε όχι μία, όχι δύο, αλλά 3 θέσεις επικουρικών όταν δεν υπάρχει καμία τέτοια ειδικότητα. Και ξέρετε πότε το κάνατε? Πρόσφατα, στη συνάντηση που μας είπατε στην πρωτολογία. Που ήταν ποιοι? Ήταν η επιλεγμένη ομάδα που ήρθε και σας συνάντησε, εγκρυπτό επί της ουσίας, διότι δεν ειδοποιήθηκε κανένας άλλος βουλευτής, δεν ειδοποιήθηκε κανένας άλλος φορέας στην περιοχή της Ιεράπετρας, παρά μόνο αυτή που πραγματικά εσείς θέλατε να συναντήσετε. Αντί λοιπόν για κατανόηση του προβλήματος υποστελέχους του νοσοκομείου, που τους κατηγορήσατε ότι τα νούμερα που γράφει το νοσοκομείο, δηλαδή επισκέψεις στα εξωτερικά, νοσηλείες και τα λοιπά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν παραπάνω προσωπικό. Μα είναι δυνατόν? Πώς γίνεται από ένα νοσοκομείο το οποίο έχει χάσει πάνω από το μισό ιατρικό προσωπικό του τα τελευταία χρόνια, με συνταξιοδοτήσεις, ασθένειες, θανάτους
και δεν έχει αντικατασταθεί βάσει σχεδίου, με βάση το σχέδιο που υπάρχει. Ποιος θα εξετάζει τους ασθενείς και ποιος θα τους νοσηλεύει, αφού οι περισσότερες κλινικές εφημερεύουν λιγότερες από τις μεσαίες μέρες του μήνα. Άρα λοιπόν τι φταίει? Το κακό, το ριζικό? Όχι. Έχει γίνει κανονικότητα η υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων. Ο ανεπαρκής εξοπλισμός, η τραγική ελλείψη προσωπικού. Ολοκληρώστε, κύριε Συντεχάκη, έχετε υπερβεί λοιπόν, πολύ τον χρόνο. Βρίσκεται στην αυτή καθ' αυτή ανθυγιεινή αντιλαϊκή πολιτική που βλέπει την υγεία και το λαό ως εμπόρευμα, κλείνοντας ή συγχωνεύοντας δημόσιες δομές για να τα ρίξετε στα νύχια των εμπόρων. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ετοιμάζεται στην περιοχή της Ιεράπετρας να αναπτυχθεί επιχειρηματική μονάδα ιατρικής. Στην περιοχή της Ιεράπετρας. Άρα λοιπόν, σας καλούμε να απαντήσετε επί του συγκεκριμένου. Δηλαδή, θα γίνει άμεση στελέχωση και αναβάθμιση του νοσοκομείου και όχι του κέντρου υγείας Ιεράπετρας και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες? Θα γίνουν μαζικές προσλήψεις? Θα μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι? Θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά? Θα αυξήσετε τα κρατικά κονδύλια για την κατάργηση όλου αυτού του νομοθετικού πλαισίου που μετατρέπει τα νοσοκομεία, κονδύλια για την υγεία, και κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπενθυμίζω και πάλι σε όλους τους συναδελφούς ότι είναι να συζητηθούν 24 επίκαιρες ερωτήσεις. Είμαστε στην αρχή και καταλαβαίνετε, όταν υπερβαίνετε το χρόνο τόσο πολύ, υπάρχει μια ανοχή, εντάξει, την καταλαβαίνω. Αλλά ο διπλασιασμός του δικαιούμενου χρόνου δεν είναι ανοχή. Είναι κατάχρηση κατά την άποψή μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 30 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το πρώτο πειραματικό γενικό λύκειο Αμαρουσίου. Η Βουλή σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή πρόοδο και καλές γιορτές. Σήμερα παρακολουθείτε, πιστεύω θα σας είπαν, μία ειδική συνεδρίαση που ονομάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο βουλευτής ερωτά και ο ή η υπουργός απαντά. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε στον κύριο Συντηχάκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Συντεχάκη, σας ακούω και ξέρω ότι είστε κοινωνιολόγος. Δεν κάνω λάθος, δεν είστε γιατρός. Η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Να σας πω κάτι. Μου μιλάτε... Μη διακόπτετε, νομίζω... κύριε Συντεχάκη, ακουστήκατε με άνεση, αλλά μη διακόπτετε. Παράκληση θερμή, κυρία Υπουργέ. Συνεχίστε. Μου μιλάτε και νομίζω ότι μου μιλάτε για τις πόλεις φέουδα που ήταν στο Μεσαίωνα, που η κάθε πόλη έπρεπε να έχει τα δικά της πράγματα. Σήμερα πια έχουμε προχωρήσει από εκεί. Έχουμε κρατική, εθνική, αν θέλετε, στελέχωση. Να σας πω λοιπόν λίγο τα στοιχεία για να τα θυμηθείτε. Το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου, έχει 150.000 ανθρώπους, έχει ένα νοσοκομείο και έχει 200 περίπου γιατρούς σε αυτό το νοσοκομείο. Το Λασίθι, με το μισό πληθυσμό, 75.000 κατοίκους, και μην μου πείτε αυξάνει το καλοκαίρι, γιατί και τα Χανιά αυξάνουν το καλοκαίρι. Έχει λοιπόν ακριβώς το μισό πληθυσμό, έχει 4 νοσοκομεία και από αυτά, και αυτά έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό γιατρών που έχει το Ηράκλειο με τους διπλάσιους κατοίκους. Άρα κάτι κάνουμε στον τρόπο που σχεδιάζουμε την υγεία και πρέπει να τη δούμε. Αν δεν ξέρετε ότι το νοσοκομείο Ηράπετρος είναι κέντρο υγείας νοσοκομείο, κάνετε κάτι λάθος, γιατί κέντρο υγείας νοσοκομείο είναι. Είναι και τα δύο δηλαδή, δύο σε ένα. Λειτουργεί αφενός για τα επίγοντα με τους γενικούς γιατρούς και αφετέρου για τη δουλειά στην κλινική με τους γιατρούς των ειδικοτήτων. Θα μου πείτε, πόσοι άρρωστοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας? Έχει κάλυψη 37%. Και η στελέχωση που πρέπει να έχει το νοσοκομείο δεν είναι αντίστοιχη με τα θεωρητικά κρεβάτια του, είναι αντίστοιχη με την πραγματική δουλειά του, η οποία είναι στο 30% των κρεβατιών. Άρα η στελέχωση του στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι υπεραρκετή. Ένα πράγμα που πρέπει να μάθουμε στην ιατρική σήμερα, τρεις είναι οι βασικές αρχές. Το ένα είναι σεβασμός προς τον άρρωστο. Και το να είμαστε εκεί για τον άρρωστο, να δείχνουμε συμπάθεια, να δείχνουμε αυτό που λέγανε οι Άγγλοι έμπαθη. Αυτό είναι το ένα πράγμα στην ιατρική που είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο πράγμα είναι να είμαστε συνεργατικοί. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες
που δουλεύουν η κάθε μία ξεχωριστά. Κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψουμε συνεργατικά για το καλό των αρρώστων μας, γιατί όλη η ιατρική σήμερα είναι αυτό που λέτε multidisciplinary, δηλαδή πρέπει να είμαστε εκεί και να δούμε τον άρρωστο όλοι μαζί. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε τα επίγοντα καλύτερα. Μιλήσατε και για διασωληνώσεις και για όλα αυτά. Όλοι οι γιατροί, με ΦΕΚΑ το 2007, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανακοπή και ναι, να διασωληνώσουμε. Είναι μέσα στα κομμάτια που πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν νοείται να χάσουμε έναν άρρωστο. Κάνουμε κάρπα ομάδες μέσα στα νοσοκομεία, πρέπει να κάνουμε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβεί. Που μπορεί να συμβεί μακριά από το αναισθησιολόγικο, μακριά από κάποιο άλλο τμήμα, και πρέπει να είμαστε εκεί όλοι εκπαιδευμένοι, νοσηλευτές, ιατρικό και διοικητικό, για να αντιμετωπίσουμε τον άρρωστο. Αυτά λοιπόν είναι καιρός να τα ξαναθυμηθούμε και να τα βάλουμε μπρος. Η Ιεράπετρα λοιπόν έχει αυτές τις θέσεις, έχει 37% πληρότητα. Βεβαίως θέλουμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο, δεν τίθεται θέμα. Είναι μια πόλη που αναπτύσσεται, έχει το μόνιμο της πληθυσμού, έχει τουρίστες το καλοκαίρι. Το τι θα πει στελέχωση είναι κάτι που το βλέπουμε με βάση τα διεθνή πρότυπα. Κάναμε κουβέντα όχι μόνο με τον Δήμαρχο και τους επιλεγμένους, όπως θέλετε. Αυτή ήταν το ραντεβού στο γραφείο μου. Και την επομένη ζήτησε ο Σύλλογος των Εργαζομένων και είδα και το Σύλλογο των Εργαζομένων. Και το γραφείο μου είναι ανοιχτό για κάθε Σύλλογο Εργαζομένων, για κάθε ομάδα που θέλει να συζητήσει για τα νοσοκομεία. Ακούμε τους πάντες και κάνουμε τις καλύτερες λύσεις για όλους. Να ξαναπώ λοιπόν από αυτό το βήμα. Η Ιεράπετρα είναι ένα νοσοκομείο που θα στηρίξουμε, που στηρίζουμε, που θα έχει τη στελέχωση που πρέπει, που θα αισθάνονται οι κατοικοί της ασφαλείς και θα έχουν και τη χρόνια φροντίδα και την επίγουσα φροντίδα και, αν θέλετε, και ειδικά χειρουργία. Άρα, για όλα αυτά υπάρχει σχεδιασμός. Ήδη δόθηκαν τρεις θέσεις που έλειπαν από το νοσοκομείο. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος και θα δούμε και τις προκηρύξεις. Και σας διαβεβαιώ ότι όλοι οι κάτοικοι θα είναι ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ.